Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Δημαρχή. Ένας φίλος έγραφε προχθές για την ημερίδα στο ένα κοινωνικό δίκτυο, άλλη μια ημερίδα για την Πανελλήνια, για άλλους παλιούς φίλους, για μένα ακόμη φίλους. Και θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αρκετές ημερίδες ποτέ για την Παναγία, γιατί, συγγνώμη. Εδώ πρέπει να καθίσετε. Γιατί ακριβώς είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα που τρέχουν γύρω από αυτή και θα έπρεπε ίσως πιο πυκνά να μαζευόμαστε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι τυπικά δεν είμαι εκπρόσωπος του Δήμου. Η θεσμική μου θέση είναι σύμβουλος του Δημάρχου στα ζητήματα αυτά. Και κυρίως γιατί επειδή τελείωσε χθες το βράδυ η παρουσίαση, δεν πρόλαβε η ίδια η Δήμαρχος να τη δει. Άρα μπορεί κάποια από αυτά που έχουν γραφτεί μέσα να μην την εκφράζουν απόλυτα. Το λέω αυτό ως προφύλαξη για την ίδια. Ξεκινάω λέγοντας ότι η αφορμή για το περιεχόμενο της σημερινής τοποθέτησης υπήρξε η πρόσκληση που μας έκανε η επιστημονική ομάδα νέων που ασχολείται με το event του Διαλόγου πέρυσι το καλοκαίρι, όπου και ήταν ο τουρισμός ένα από τα θέματα με τον οποίο απασχολήθηκα και συγκεκριμένα μου ζήτηκε να κάνω μια τοποθέτηση για τους Φιλίππους στην αρχή. Απλά είχα πει ότι από τη στιγμή που υπάρχει το Πάρκο Φιλίππων θα ήταν πιο αρμόδιοι να μιλήσουν αυτοί γι' αυτό. Και είπα να ασχοληθώ με το κομμάτι της Παναγίας, γιατί ήδη στο Δήμο είχαμε ξεκινήσει να ασχολούμαστε με αυτό, κυρίως λόγω των έργων που είναι μέσα στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κυρίως το έργο της προσβασιμότητας της Παναγίας. Οπότε είχαμε δει λίγο τις μελέτες που είχαν γίνει στο παρελθόν, είχαμε δει και κάποια βασικά κείμενα που υπήρχαν και κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, οπότε ήμασταν πιο έτοιμοι. Όμως επειδή τα κείμενα δεν μας ικανοποίησαν αυτά που είχαμε βρει ήδη, σε σχέση με τις ανάγκες μας να ανακαλύψουμε τα πραγματικά ζητήματα της Παναγίας, είπαμε να κάνουμε μία έρευνα σε επίπεδο συνεντεύξεων με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκφράσει δημόσιο ενδιαφέρον για την Παναγία και που έχουν να πούν πράγματα για αυτήν. Και βάλαμε άλλο ένα κριτήριο, να είναι και κάτοικοι της Παναγίας. Οπότε έγινε μια αρχική λίστα με 7 άτομα, από τα οποία κατόρθωσα δυστυχώς σε αυτή την πρώτη φάση να μιλήσω μόνο με τα 4, από τα οποία ήταν, ξεκίνησα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, εδώ πέρα τον κύριο Φώτη τον Λαζαρίδη, μίλησα με τον κύριο Μπάμπη Τσουρουκίδη, μίλησα με τον Μάρτιν τον Ζαΐμο, που είναι ένας Βούλγαρος που τα τελευταία 15 χρόνια ζει εδώ πέρα στη Βουλγαρία και μάλιστα είναι πρώην υποψήφιος δήμαρχος Σόφια, συγγνώμη, και διοικητής της τράπεζας της Βουλγαρίας. Και μου λείπει άλλος ένας, μισό λεπτάκι γιατί έχω και τις σημειώσεις μου. Ναι, και μίλησα και με τις υπηρεσίες του Δήμου. Μίλησα με τον Πάνο τον Ξανθόπουλο, ο οποίος και μένει στην Παναγία και έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το κομμάτι αυτό. Είχα προγραμματίσει να μιλήσω επίσης και θέλω να το πω περισσότερο ως μια πρόσκληση για να το κάνουμε αυτό στο μέλλον με τον κύριο Αργύρη Μπακιτζή, τον αρχιτέκτονα της εφορίας Βυζαντινών, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, που ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στην προηγούμενη διοίκηση και είναι υποψήφιος δήμαρχος, και τον κύριο Θοδωρή Γκόνη. Το γνωρίζετε, άνθρωπος των τεχνών και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ και του Φεστιβάλ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι συζητήσεις. Κάποια βασικά ευρήματα θα τα παρουσιάσω τώρα, εισαγωγικά, σε σχέση με αυτό που θέλω να καταλήξω και φυσικά είναι το σχέδιο διαχείρισης για την Παναγία. Στην κατακλείδα κάθε κουβέντας, ήταν πολύ μακροσκελής κουβέντες, ζητούσα από τους ανθρώπους που μιλούσαμε να μου πούνε ποιο είναι για αυτούς εν τέλει το κεντρικό πρόβλημα της Παναγίας και ποια η βασική λύση επίλυσής του. Και επίσης να μου πούν κάποια άλλα σημαντικά για αυτούς θέματα σε σχέση με τον οικισμό. Ο κύριος Λαζαρίδης έθεσε το κυκλοφοριακό στο σημαντικότερο ζήτημα, πράγμα για το οποίο από ό,τι άκουσα πάρα πολλοί κόσμος είναι συμφωνεί. Και ως βασική πρόταση επίλυσης, κάτι που είχε στο μυαλό του και το σκεφτόταν πάρα πολύ καιρό, τη σύσταση ενός φορέα διαχείρισης που θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο στο να επιλύει τέτοια ζητήματα από ότι είναι όλοι οι υπόλοιποι φορείς από μόνοι τους. Έθεσε το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη θετική πλευρά του, γιατί όλοι είπαμε ότι συναντούν οι υποδομές και τα δίκτυα μεγάλο φόρτο στην Καβάλα από το Airbnb και τη βραχυχρόνια μίσθωση.
Είπε όμως ότι εδώ στην Παναγία είναι αφορμή για να φτιάχνονται σπίτια που δεν θα φτιάχνονται διαφορετικά και έτσι σώζονται κάποια από αυτά και διατηρείται το κτηριακό απόθεμα της περιοχής. Και επίσης μου είπε ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν ένα υποκατάστημα της υπηρεσίας νεωτέρων μέσα στην Παναγία, γιατί έτσι θα μπορούσαν να έχουν μια πιο άμεση αντιμετώπιση των παραβάσεων σε μικρό ή μεγαλύτερο επίπεδο που συμβαίνουν εδώ. Με τον Ξανθόπουλο τον Πάνο που μίλησα στο Δήμο, μου έθεσε ξεκάθαρα εξ αρχής ότι η έλλειψη ελέγχου είναι το βασικό ζήτημα που υπάρχει στην Παναγία. Και ότι αντίστοιχα η βασική πρόταση επίλυσης θα ήταν η εφαρμογή υφιστάμενων νόμων και κανονισμών όλων αυτών που βλέπετε, πολεοδομικών, κυκλοφοριακών, λειτουργίας καταστημάτων κτλ. Θέματα που απασχολούν τους κατοίκους, γιατί είναι κάτοικος πάρα πολλά χρόνια ο ίδιος, είναι η συμπεριφορά των επαγγελματιών σε σχέση με τον σεβασμό τους στους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής. Και φυσικά, επειδή ο ίδιος ασχολείται με το κομμάτι της ανάπλασης από την πλευρά του Δήμου και της περιοχής του Φάρου, είπε ότι δεν πρέπει με τίποτα αυτή η διαδικασία να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου. Με τον κύριο Τσουρουκίδη, όταν μιλήσαμε, και φυσικά εγώ θεωρώ επηρεασμένος από την συμμετοχή του στα δρόμενα μέσα πια από τους οψόμεθα, εις Φιλίππους, την επιστημονική ομάδα, έθεσε ως κεντρικό ζήτημα ντιμή, επαρκή και ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στο δημιουργικό οικοσύστημα της παλιάς πόλης. Και αντίστοιχα, αυτό επιλύεται με τη δημιουργική ενεργοποίηση των κατοίκων για να γίνει η Παναγία ένας οικισμός με ποιότητα ζωής. Έθεσε επίσης το ζήτημα της προσέλκυσης καλλιτεχνών στην παλιά πόλη, την αναβάθμιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου, καθώς και την προώθηση ενός μοντέλου δημιουργικής παύλα ανοιχτής πόλης, που σημαίνει ανοιχτή βιβλιοθήκη, εργαστήρια, πολιτήρια κτλ. Τέλος, ο κύριος Ζαΐμοφ έθεσε ως κεντρικό ζήτημα για αυτό που την βλέπει περιοδικά την πόλη, παρόλα αυτά την βλέπει τα τελευταία 15 χρόνια και πρόσφατα απέκτησε και δικό του σπίτι, έθεσε ως ζήτημα την έλλειψη σύγχρονης τέχνης και καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Και όταν το ρώτησα πώς μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα της Παναγίας, μου λέει: βρείτε τους ανθρώπους που συνήθως λύνουν τα προβλήματα και δώστε τους εξουσία να τα λύσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλαίσιο να το κάνουμε αυτό, αλλά ήταν η άποψη ενός επιχειρηματία που έχει κάνει πάρα πολλές αντίστοιχες. Έχει πάρει πάρα πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βλέπετε πάνω, Sophia Lab, Generator, Vibes Park, είναι όλες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με καινοτομία. Άλλα θέματα που ανέδειξε είναι αυτό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, από καυστήρες πετρελαίου, θέρμανση, από καύση ξυλίας, αυτοκίνητα και τα πλοία στο λιμάνι. Πρότεινε τον διαμοιρασμό αυτοκινήτων, το λεγόμενο car sharing, ως μια πιθανή λύση για το κυκλοφοριακό και της Παναγίας. Και επίσης, σε σύνδεση με αυτό που είπε πριν ο κύριος Τσουρουκίδης, θεωρεί ότι η φιλοξενία καλλιτεχνών, τα art residences, θα μπορούσαν να δώσουν χρώμα στην παλιά πόλη. Αυτή λοιπόν ήταν η μαγιά στην οποία στήθηκε η σημερινή τοποθέτηση. Και όταν πριν από 10 μέρες επικοινώνησε μαζί μου πάλι ο Γιάννης Νεστορίδης για να μου πει πρέπει να στείλεις οπωσδήποτε ένα τίτλο «Φτιάχνουμε την ατζέντα», βρισκόμασταν με την αποστολή του Δήμου στο Πόρτο. Το οποίο έχει ένα ιστορικό κέντρο που έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων της UNESCO και κάνουν πάρα πολύ δουλειά γύρω από αυτό. Με αφορμή αυτό ψάξαμε και βρήκαμε περίπου 80 πόλεις που είναι ενταγμένες στον κατάλογο αυτό και που έχουν αναπτύξει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αντίστοιχα σχέδια διαχείρισης. Το σχέδιο διαχείρισης ως έννοια διοίκησης ενός ιστορικού τόπου, ενός ιστορικού κέντρου, έχει επικρατήσει γενικά και στη βιβλιογραφία και σε συζητήσεις όσων ασχολούνται με διαχείριση τέτοιων λεπτών ζητημάτων. Και με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω μετά την τοποθέτηση της κυρίας Δαδάκης, γιατί γράφει από την προστασία των μνημείων σε ένα πιο ολιστικό σχεδιασμό, γιατί το σχέδιο διαχείρισης της UNESCO είναι ακριβώς πολύ επικεντρωμένο στην προστασία. Και καλά κάνει. Γιατί πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε και μετά να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, ψάχνοντας αρκετά από τα σχέδια αυτά για να δω ποιες είναι οι κοινές προτάσεις, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που μοιάζει και με αυτό που έχουμε κάνει στους Φιλίππους,
αλλά έχει και τις ιδιαιτερότητες γιατί αφορά συνήθως γεωγραφίες χώρων που εντάσσονται μέσα στο αστικό τοπίο και δεν είναι έξω από αυτό. Μερικές φορές έχει και πάρα πολλές ενεργές χρήσεις αστικού τύπου, άρα έχει κάποια διαφοροποιητικά στοιχεία. Συναντήσαμε λοιπόν 5 θεματικές ενότητες ζητημάτων που συνήθως διατρέχουν τα σχέδια διαχείρισης και αυτές είναι η εφαρμογή του σχεδίου και οι επιπτώσεις του, η προστασία και η διατήρηση του μνημείου, τεκμηρίωση, εκπαίδευση και έρευνα, πρόσβαση και μετακινήσεις και η διαχείριση επισκεπτών. Επειδή ξέρω ότι δεν είμαι πάρα πολύ καλά στο χρόνο, δεν θα κάνω μεγάλη ανάλυση. Ναι, περίπου που είμαστε. Έχετε ακόμα 5 λεπτά. Ωραία. Και επειδή θέλω να πάω στα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν όταν θα πάμε να εκπονήσουμε κάτι αντίστοιχο και όχι απαραίτητα ένα σχέδιο για να μπούμε στην UNESCO, γιατί αυτό θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, με την έννοια ότι το Ηράκλειο ήδη τα τελευταία 15 χρόνια προσπαθεί να μπει στον κατάλογο που είναι πριν τον βασικό, το tentative list, και δεν το έχουν κατορθώσει, αν και έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης ή να προτείνουμε τη σύσταση ενός αντίστοιχου φορέα και να λειτουργήσουμε ευέλικτα σε σχέση με αυτό. Θέλω όμως, προχωρώντας, αυτή είναι η μία βασική ενότητα, η εφαρμογή του σχεδίου και οι επιπτώσεις. Έτσι, λίγο περιγραφικά να δείτε με τι ασχολούνται, η διοίκηση, ας πούμε. Ασχολείται με την εξασφάλιση του κατάλληλου διοικητικού μηχανισμού για την αποτελεσματική διαχείριση του μνημείου. Άρα, ο μηχανισμός είναι πολύ κεντρικό ζήτημα στο πώς θα επιτευχθεί μια σωστή και χρηστή διοίκηση. Η χρηματοδότηση ασχολείται με συστηματική αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης για όποια ευκαιρία προκύπτει γύρω από το μνημείο. Η διαχείριση κινδύνων είναι κάτι εύκολο που μπορείτε να καταλάβετε. Διάχυση πληροφοριών. Δίνεται μεγάλη έμφαση στο πώς ό,τι πληροφορία συλλέγεται για την περιοχή διαχέεται έξω, στο πλαίσιο των ανοιχτών δεδομένων. Πρέπει δηλαδή οι πολίτες κυρίως να γίνονται πάντα μέτοχοι της πληροφορίας που οι φορείς μαζεύουν για το κομμάτι της περιοχής και να μην αναπτύσσονται αυτά τα φαινόμενα της πληροφορίας σε σιλό, άρα της κρυστής πληροφορίας που δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί 3-4 άτομα π.χ. στο Δήμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή ή να ασχολούνται και μετά αυτό να μην αποκτάει μια προστιθέμενη αξία. Η δεύτερη ενότητα έχει τα ζητήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ξανά χρηματοδότησης, περιβάλλοντος, κτηριακού δυναμικού κτλ. Υπάρχει γραπτή εισήγηση στο τέλος, όποιος θέλει να δει περισσότερα με το σχέδιο διαχείρισης, με τα σχέδια διαχείρισης της UNESCO είναι εδώ. Θέλω να πάω στα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης ενός σχεδίου διαχείρισης και τι θα μας απασχολήσει αν επιλέξουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, η περίοδος προετοιμασίας για την ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου είναι απαραίτητο να είναι μεγάλη. Είτε το θέλουμε είτε όχι, επειδή κάποιοι θα πούνε ότι πόσο ακόμα να περιμένουμε για να αποκτήσει η Παναγία ένα σχέδιο διαχείρισης, θέλουμε τουλάχιστον 6 μήνες για να ενημερωθούν αυτοί από τους οποίους θα ζητήσουμε την άποψή τους. Γιατί όταν λέμε διαβούλευση και θα μιλήσουν οι πολίτες, θα μιλήσουν οι φορείς, θα μιλήσουν όλοι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε τη γνώμη κάποιου ο οποίος δεν έχει ενημερωθεί για τι μπορεί να συμβεί και ξαφνικά να περιμένουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά του σε αυτόν τον διάλογο και σε αυτή τη διαβούλευση. Πρέπει πρώτα να του δείξουμε τι συμβαίνει αλλού, ποιες είναι οι δυνατότητες, να συμμετέχει σε αντίστοιχες πάρα πολλές παρουσιάσεις και έτσι μετά να μπορέσει να διαμορφώσει μια άποψη και να πει ναι, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει για την Παναγία. Άρα, μόνο κάποιος ενημερωμένος μπορεί να έχει μια άποψη για το τι θα συμβεί σε ένα αντίστοιχο χώρο όταν του ζητηθεί η άποψή του σε ένα εκτενές πλαίσιο διαβούλευσης. Οπότε, εδώ θα τεθεί και το πλαίσιο και οι διαδικασίες, θα γίνουν οι ζυμώσεις ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη, θα αφομοιωθούν πολύ κρίσιμες πληροφορίες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσουμε τον χρόνο στο κομμάτι αυτό. Η διαβούλευση, όπως είπα και πριν, ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα, πρέπει να γίνει σε όλα τα στάδια σύνταξη του σχεδίου. Για εμάς που ασχολούμαστε με την σύνταξη σχεδίων, είναι πάρα πολύ βολικό να μην έχουμε διαβούλευση σε πάρα πολλά στάδια, γιατί καθώς ερχόμαστε από το γενικό στο ειδικό και θέλουμε κάπου να καταλήξουμε και σε κάποιους τελικούς στόχους, δεν μας βολεύει να έχουμε κάποιους να μας λένε «Όχι, τελικά δεν συμφωνώ με αυτό, άλλο νόμιζα στην αρχή και γι' αυτό δεν εξέφρασα την άποψή μου, πάμε πάλι πίσω». Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει σε όλα τα στάδια της σύνταξης του σχεδίου να έχουν άποψη. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό γιατί προλαμβάνεις συγκρούσεις
το έχουμε και ως λαός, νομίζω, να είμαστε λίγο συγκρουσιακοί, που θα συμβούν σε μεταγενέστερα στάδια. Ξεκάθαρο όρμα εξ αρχής, ξεκάθαροι στόχοι, προτεραιότητες και πώς θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Θα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο να προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε το μνημείο, πράγμα που κάνουν κυρίως τα διαχειριστικά σχέδια, και στο πώς με βιώσιμο τρόπο θα αναπτύξουμε και κοινωνικά και οικονομικά την κοινωνία. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο από το απλά να προστατεύσεις κάτι, ταυτόχρονα ενώ το προστατεύεις, να το κάνεις και την ατομηχανή της ανάπτυξης της περιοχής. Υπάρχει ένα κίνημα γύρω από την πολιτιστική διαχείριση που λέει ότι μπορεί να αποτελέσει την ατομηχανή της ανάπτυξης της κοινωνίας, ειδικά σε περιόδους ύφεσης και κρίσης. Το πρόγραμμα δράσης που θα προκύψει μετά το στρατηγικό σχέδιο πρέπει να δίνει έμφαση στα αποτελέσματα. Δεν πρέπει δηλαδή να είμαστε καθόλου θεωρητικοί προς το κομμάτι αυτό. Πρέπει να έχουμε στόχους οι οποίοι θα είναι μετρήσιμοι, να έχουμε δείκτες οι οποίοι θα μετρούν αυτούς τους στόχους και φυσικά μέσα από αυτό θα εξοικονομήσουμε πόρους, χρόνο, χρήμα και όλους τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με αυτό. Τέλος, ο φορέας διαχείρισης οφείλει να είναι πολυσυλλεκτικός. Δηλαδή, στην αρχή, ας το ανοίξουμε σε όλους. Πάρα πολλοί άνθρωποι να μπορούν να έρθουν και να καταθέσουν την άποψη. Σιγά-σιγά, ούτως ή άλλως, μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα μείνουν αυτοί που έχουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον και θα έχουν να προσφέρουν τα περισσότερα από τους υπόλοιπους. Δεν πρέπει ο φορέας να εδραιώνει νέες ιεραρχίες, αλλά να δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία και τις συνέργειες. Πρέπει τα μέλη του να προσανατολίζονται περισσότερο στην επίλυση παρά στον εντοπισμό των προβλημάτων, γιατί αυτόν θα τον κάνει πολύ καλύτερα η διαβούλευση. Πρέπει να είναι εξοικειωμένα τα μέλη στη διαχείριση συγκρούσεων και τέλος ο φορέας θα πρέπει να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες στις ομάδες εργασίας που θα επεξεργάζονται τις διάφορες θεματικές. Θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί η οπτική του ανοιχτού ζωντανού εργαστηρίου, είναι κάτι που είπε ο κύριος Τσουρικίδης στη διάρκεια της συνέντευξης. Θα πρέπει δηλαδή να υιοθετήσουμε μια οπτική για την παλιά πόλη, η οποία αναδεικνύει με ένα σύγχρονο τρόπο τα ιστορικά κέντρα και τους δίνει ένα ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Δεν έχουμε κάτι όμορφο που απλά το γυαλίζουμε για να το βλέπουμε και να προσελκύουμε τουρίστες. Έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη με σύγχρονους όρους, με καινοτομία, με τεχνολογία. Εδώ καταλήγουμε, γιατί και με το κομμάτι του σχεδίου διαχείρισης τύπου UNESCO, δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, ακριβώς γιατί ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος του στην προστασία. Παράλληλα, υπάρχει μία προσπάθεια που γίνεται σε πάρα πολλά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τον πολιτισμό για να προάγουν, όπως είπα και προηγουμένως, στην ανάπτυξη. Σε ένα από αυτά, για μένα, στο πιο καλά δουλεμένο πρόγραμμα που σχετίζεται με την αστική ανάπτυξη, στο URBAC, υπάρχει μια τελευταία πρόσκληση που λήγει στις 17 Απριλίου του 2019 και που μας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουμε μια πρόταση που θα έχει να κάνει ακριβώς με ένα σχέδιο διαχείρισης πιο καινοτόμο, πιο ευέλικτο, της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ο Δήμος Καβάλας θα κατέβει ως επικεφαλής. Έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με ένα σύνδεσμο ιστορικών πόλεων της Ευρώπης. Το εταιρικό σχήμα θα είναι από 7 με 10 πόλεις, δεν έχει κλείσει, είναι ανοιχτό. Η χρηματοδότηση θα είναι μέχρι 750.000 ευρώ, αρκετά για να σχεδιάσουμε. Και ο στόχος θα είναι να εκπονήσουμε πολιτικές και σχέδια δράσης που θα αξιοποιήσουν το πολιτιστικό κεφαλαίο της Παναγίας για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Ελπίζω να ήμουν μέσα στον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιαμαρτσίδη.